Μήπως ήσουν πολύ σεξι. Μήπως προκάλεσες. Κοίταξε, αν μιλάς για το ατύχημα, δεν έχει τέτοια. Όχι. Προφανώς για το ατύχημα. Τι είναι αυτές εσύ. Μακάρι να ήταν για τις υπόλοιπες εδώ το λένε. γιατί δεν έφταιγε για το ατύχημα. Δεν έφταιγε γιατί σε κάποια φιγούρα. Μπλέχτηκε. Πώς το είπες, πήγε να εξηγήσει που πήγε. Με το ρούχο του παρτενέρ μου και. Και ποιος νίκησε. Ποιος νίκησε, τον παρτενέρ σου ή το δικό σου. Κοίταξε, ατυχήματα συμβαίνουν. Τώρα έτυχε να είναι σε ένα περίεργο σημείο και με έκανε να αισθανθώ λίγο άβολα. Γιατί είναι σημαντικό, μην είσαι σημαντικό. Να σε βολεί και άνετα. Εντάξει, ξέρω, μπορεί να σε βόλεψε. Ναι, αλλά είναι για την κορμάρα όμως. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Με τη μέση το χάσαμε τον πλάνο. Το σκέφτηκα και με αποσυντόνισε. Κάτι συμβαίνει εδώ. Υπάρχει το λόμπι των gay και lesbian, που είναι το ίδιο δηλαδή βασικά. Και που διώχνουν τις ωραίες έξι παρουσίες. Εγώ δεν έχω άλλη εξήγηση. Μα τι λες τώρα. Ναι, μα έφυγε η Νικόλετα. Έφυγες εσύ. Άμα διώξουν και τη Βάνα Μπάρμπα, θα σιγουρευτώ ότι αυτό είναι το θέμα. Να ρωτήσω εγώ κάτι καθαρά γυναικείο. Γιατί έβλεπα το dancing με δύο φίλες μου και το λέγαμε. Εσύ πρέπει να είσαι μοναδική στο dancing που δεν φοράς καλσόν. Ναι, έχω αυτή την εντύπωση. Δεν φοράγες καλσόν εσύ, ε. Τι παρατηρεί το γυναικείο μάλλον. Εμένα μου εξήγησαν ότι αν φορούσε καλτσόν, ναι, δεν θα είχε το ατύχημα το οποίο συνέβη, γιατί ισχύει, θα συγκρατούσε. Πιο γρήγορα. Α, ναι. Γιατί με το καλτσόν γλιστρά, ενώ το δέρμα κρατάει καλύτερα. Είναι γυναικεία θέματα δικά μας. Παρά ότι είναι γυναικεία, εγώ θα ήθελα να προχωρήσουμε για να εξειδικεύσουμε το δέρμα. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα με το καλτσόν, επειδή είμαστε αιραμένες πάρα πολλές ώρες με το ρούχο αυτό. Κάποιες βασικές ανάγκες δεν θα μπορούσαν να... Ναι, τα μαθούμε να... εμάς γιατί ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ το καλσόν θα το είχα σκίσει από την πρώτη ώρα. Δεν γινότανε.